Οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα στη Βηθλεέμ. Η γενέτειρα του Ιησού γιορτάζει την έλευση του Θεανθρώπου. Όπως κάθε χρόνο, χιλιάδες πιστοί από όλα τα μέρη της γης ήρθαν να προσκυνήσουν στο ναό της γεννήσεως. Στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, ο Πάπας Φραγκίσκος φυλά τα πόδια ενός ομοιώματος του νεογέννητου Χριστού. Το παίρνει στα χέρια του και το παραδίδει για να το τοποθετήσουν στη Φάτνη. Στην ομιλία του, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κάλεσε τους πιστούς να επιτρέψουν στο Θεό να μπει στη ζωή τους, στον αγώνα κατά του σκότους και της διαφθοράς. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. La vita della gente è semplice. La gente è disposta a accogliere il dono di Dio. Al contrario, non la videro gli arroganti, i superbi, coloro che stabiliscono le leggi secondo i propri criteri personali. Στη μακρινή Αυστραλία, παραθεριστές κατέκλυσαν την περίφημη παραλία Bondi. It's very different from home because it's very warm, but in England when it's Christmas, very cold. Ντόπιοι και τουρίστες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με κολύμπι, σέρφινγκ και παιχνίδι. 3.000 φαναράκια φώτισαν τον ουρανό του Ζάγκρεμπ στη Κροατία. Οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης και κάνοντας μία ευχή, άναψαν το κερί με την ελπίδα τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα. Στην Βοημία της Τσεχίας, δεκάδες παιδιά έγραψαν γράμματα με χριστουγεννιάτικες ευχές. Τα έδεσαν σε μπαλόνια και τα άφησαν να πετάξουν στον ουρανό. Στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, Λαπάς, ο δήμαρχος αποφάσισε να ανακυκλώσει ορισμένους παλαιούς φωτεινούς σηματοδότες και να φτιάξει ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 10 μέτρων. Χιλιάδες πυροτεχνήματα φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό της πόλης Οαχάκα στο Μεξικό. Η εκκλησία υπέρλαμπρη γιορτάζει τη γέννηση του Θεανθρώπου. Όπως προστάζει η παράδοση, οι πιστοί αγοράζουν φιγούρες Αγίων φτιαγμένες από ραπανάκια. Στη Χαβάη περνά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της η πρώτη οικογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μπαράκ Ομπάμα, αφού χαλάρωσε παίζοντας έναν αγώνα γκολφ με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, φόρεσε τα γιορτινά του και απίφθινε το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μήνυμα στον Αμερικανικό λαό, έχοντας στο πλευρό του την Μισελ. Merry Christmas, everybody. Now we're not going to take too much of your time because today's about family and being together with the ones you love. And luckily for me, that means I get a little help on the weekly address as well. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε πως σύντομα θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες όλοι οι στρατιώτες από το Αφγανιστάν. Το περίφημο ταξίδι του Αγίου Βασίλη ανά τον κόσμο κατέγραψε όπως κάθε χρόνο η Νόραντ. Η διαστημική υπηρεσία της NASA ακολούθησε τις κινήσεις του Αγίου σε ολόκληρο τον πλανήτη, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου με ένα κλικ να παρακολουθήσουν την μαγευτική διαδρομή του.